Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είδαμε και σε μικρή έκδοση στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι η αρμονική συνύπαρξη της μουσικής και άλλων ήχων που συνθέτουν τα έργα του πολυβραβευμένου Κύπριου συνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό. Θα πάμε να δούμε εκτενώς πώς, επιστρατεύοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αλλά και η σύγχρονη μουσική, σκιαγραφεί πορτρέτα πόλεων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο ήχος του Κιώτο είναι το νέο πολύ αναμενόμενο έργο του συνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία. Ένα μουσικό πορτρέτο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ιαπωνίας. Το σκεπτικό όμως δεν ήταν να γίνει ταινία, δηλαδή μια κινηματογραφική δουλειά από την αρχή, αλλά πώς θα μπορούσε μια ολόκληρη πόλη να συμμετέχει μέσω διάφορων ηχοτοπιών, που σημαίνει ότι διάφοροι χώροι σε διάφορα σημεία της πόλης χρησιμοποιούνται σαν σκηνές. Αυτό είναι αδύνατον τεχνικά να μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί σαν μια συναυλία, εφόσον δεν μπορούν να ενωθούν οι διάφοροι χώροι ταυτόχρονα, τουλάχιστον μέσω τεχνολογιών που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία ταξιδεύει σε διάφορα σημεία της πόλης μαζί με την ομάδα του, συλλέγοντας ήχους και εικόνες. Από τη μία υπάρχει μουσική εκτέλεση με τους μουσικούς. Είναι έργα τα οποία γράφω συγκεκριμένα για τα διάφορα σύνολα και εκτελώνται σε αυτούς τους χώρους από τους διάφορους μουσικούς. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και οι ήχοι που είναι στα εντόστια, είναι δικοί. Είναι ήχοι οι οποίοι αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της ίδιας της πόλης. Π.χ. μπορεί να είναι διάφορες μορφές νερού. Το πορτρέτο του Κιώτο ακολουθεί αυτό του Βλαδιβοστόκ, μιας ιδιαίτερης πόλης της Σοβιετικής Ένωσης. Η κάθε μια δημιουργία, η κάθε μια γνωριμία, είτε είναι χώρου, είτε είναι ανθρώπων, έχει μια σημασία, διότι ό,τι συνέβηκε προηγουμένως εξελίσσεται. Το ότι υπάρχουν, ας το πούμε, οι νέοι χώροι, οι νέες, τέλος πάντων, απαιτήσεις, που είναι και προκλήσεις ταυτόχρονα. Παραδείγματος χάρη στην Ιαπωνία, ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2018 με αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή έχουν προσθεθεί δύο νέα έργα, ένα στο Κόμπε και ένα που θα είναι και ένα ρεκόρ Guinness με έναν πολύ συγκεκριμένο όργανο και ταυτόχρονα μια νέα συνεργασία που προκύψε με το Πανεπιστήμιο της Οσάκα. Στην καριέρα του πολυβραβευμένου συνθέτη, συναυλία αυτοσυμφώνικα στην πόλη του Μάνχαϊμ με την πρώτη ορχήστρα αυτοκινήτων, όπου 80 αυτοκίνητα και 265 μουσικοί συνάσπασαν ζωντανά ένα κοινό 20.000 ατόμων και καθήλωσαν 55 εκατομμύρια τηλεθεατές. Δεν υπήρχε ένας μέσος, αλλά υπήρχαν 14. Μαέστροι. Ίσως αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Υπήρχε ένας κεντρικός μαέστρος, ο οποίος ήταν πάνω στην κύρια σκηνή, στο κέντρο μπροστά από όλη την πλατεία. Να πούμε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε αυτή, τέλος πάντων, η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν 65.000 τετραγωνικά. Αν είναι περισσότερο ή 2-3, νομίζω, στάδια ποδοσφαίρου, δεν απαντούμε. Και υπήρχαν γύρω-γύρω 12 άλλες σκηνές. Επομένως, υπάρχουν οι επιμέρους ή δευτερεύοντες μαέστροι που είναι σε κάθε σκηνή και υπάρχει ο κύριος. Και ό,τι κάνει ο κύριος βιντεογραφείται σε live και μεταδίδεται ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει delay. Έπρεπε να υπάρξει μια εξειδικευμένη, τέλος πάντων, τεχνολογία για να μπορούν οι δευτερεύοντες να ακολουθούν τον κύριο, ώστε όλοι να μαζί να είναι συγχρονισμένοι. Η τεχνολογία, η ανάλυση του ήχου, όπως και μια πιο θεωρητική προσέγγιση της μουσικής, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της δουλειάς του. Τι είναι η πολυμεσότητα? Βασικά είναι ότι στοιχεία εξωτερικά των μουσικών παραμέτρων και του ήχου εντάσσονται δημιουργικά μέσα στη μουσική δημιουργία και στη μουσική εκτέλεση. Ακούμε έναν αυτοκίνητο στο δρόμο. Για διάφορα
άτομα, το κάθε έναν σημαίνει μια εντελώς διαφορετική πληροφορία. Για μένα είναι βασικά πληροφορίες που μου δίνονται σε διάφορες παραμέτρους, ώστε να μπορώ π.χ. μέσω της συχνότητας, όπως γνωρίζουμε οι revolutions per minute, δηλαδή πόσες στροφές παίρνει το αυτοκίνητο, αν είναι ανάλογες οι συχνότητες. Και στη μουσική η κάθε νότα έχει μια συχνότητα. Όπως π.χ. το λα είναι 440 Hz. Επομένως, γνωρίζοντας και μπορούντας να αντιληφθούμε τις συχνότητες του αυτοκινήτου, η κάθε συχνότητα αντιστοιχεί και σε ένα συγκεκριμένο ήχο, σε μια νότα βασικά. Και εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτές οι νότες να μπορούν να ενταχθούν μέσω μιας συχορδίας, ντο, μι, σολ, π.χ., που μπορεί το σολ να είναι ο ήχος μιας μηχανής. Θα θέλατε να κάνετε κάτι παρόμοιο στην Κύπρο, έχετε κάποια ιδέα ή έναν όραμα? Παντού μπορεί να γίνει κάτι. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί σε μέγεθος, είτε είναι μικρό, είτε μεγάλο, είτε είναι δύσκολο, είτε εύκολο. Φτάνει να υπάρχουν οι ανάλογες συνθήκες και οι ανάλογες προϋποθέσεις για να μπορεί να εξελιχθεί και να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Όπως μας λέει ο συνθέτης, ο πολιτισμός στο ανάλογο πλαίσιο μπορεί τόσο να έχει μεγάλη ανταπόκριση, όσο και να φέρει κέρδη, αρκεί να υπάρχει πίστη και στήριξη.